από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Αφιλοχρηματία των πατέρων. Βλαβής Ορθόδοξος Αλλοδαπός, που εργαζόταν στη Σαουδική Αραβία, ήρθε με το μικρό γιο του στο Άγιον Όρος κατά το έτος 1990 να εκπληρώσει ένα τάμα του. Ο γιος του είχε αρρωστήσει από καρκίνο και ο πατέρας προσευχήθηκε και έταξε, αν γίνει καλά το παιδάκι του, να έρθει στο Άγιον Όρος και να προσφέρει 1000 δολάρια. Άφησε τα χρήματα σε κάποιον γέροντα να τα διαθέσει όπως εκείνος κρίνει. Τα προσέφερε ο γέροντας σε πτωχούς ασκητές, αλλά αυτοί και έτοιμοι πάμπτωχοι αρνούνταν να πάρουν τα χρήματα από ακρίβεια μοναχική. Δυσκολεύτηκε να τα διαμοιράσει, αλλά χάρηκε και θαύμασε για την ακρίβεια και αφιλοχρηματία των πατέρων που περιφρονούσαν τα υλικά και ζητούσαν τα πνευματικά και ουράνια. Προσπάθεια προς τους συγγενείς. Κάποιος γέροντας, επειδή είχε την οικονομική ευχέρεια, έκτισε ένα σπίτι για την αδελφή του και έκανε και ο ίδιος απ' έξω ένα δωματιάκι, για να μην τους ενοχλεί όταν θα πήγαινε να μένει. Μια ημέρα τον ειδοποίησε η αδελφή του να πάει να πάρει τα πράγματά του που τα είχε βγάλει έξω στον δρόμο. Τον έδιωξε και πλέον δεν ήθελε ούτε σαν επισκέπτη να τον βλέπει. Αυτή ήταν η αμοιβή από τους σαρκικούς συγγενείς του για τη δωρεά του. Αλλά ο καλόγερος δεν έχει σαρκικούς συγγενείς και τα χρήματα που δίνει στους συγγενείς του είναι φωτιά, δεν έχουν ευλογία, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο παρήκος φοβάται. Παλαιότερα ζούσε στην καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ξενοφοντινή σκήτη ένας υποτακτικός που είχε πολύ ζήλο στα πνευματικά. Πίεζε συνεχώς τον γέροντά του να του δώσει ευλογία να πάει να σκητέψει μόνος του σε μια σπηλιά που υπήρχε ψηλότερα από την σκήτη. Γνωρίζοντας όμως ο γέροντάς του ότι δεν ήταν έτοιμος για τέτοια άσκηση, τον εμπόδιζε λέγοντας: «Όταν θα είσαι έτοιμος, θα σου δώσω ευλογία να πας». Ο υποτακτικός όμως δεν τον άκουγε και τον παρακαλούσε όλο και συχνότερα να του δώσει ευλογία. Τέλος, μετά από πολλές παρακλήσεις κάμφθηκε ο γέροντας και του έδωσε ευλογία. Όλος χαρά ο υποτακτικός μάζεψε τα λιγοστά πράγματά του, πήρε και τα εργαλεία της ξυλογλυπτικής γιατί αυτό ήταν το εργοχειρό του και ξεκίνησε για το σπήλαιο. Αφού τακτοποιήθηκε και διάβασε την ακολουθία του, έπεσε να κοιμηθεί. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα και ένας περίεργος θόρυβος τον ξύπνησε. Τον κατέλαβε αμέσως φόβος και άρχισε να προσεύχεται. Ο θόρυβος όμως συνεχιζόταν, αλλά και ο φόβος του μεγάλωνε. Μην μπορώντας να τον αντέξει, έψαξε, βρήκε τα σπίρτα και άναψε φως. Τότε, έκπληκτος, διαπίστωσε ότι ο θόρυβος που τόσο τον τρόμαξε οφειλόταν στα ποντίκια που ήρθαν να φάν το πίτρο που είχε βάλει μέσα στο κουτί με τα εργαλεία της ξυλογλυπτικής. Ταλέπορε σκέφτηκε, εδώ σε τρόμαξαν μερικά ποντίκια, πού να έρθουν και οι δαίμονες. Συνετισμένος λοιπόν,
μάζεψε τα πράγματά του και επέστρεψε στο γέροντά του. Ζήτησε συγχώρηση και πλέον, κάνοντας τελεία υπακοή, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στην καλύβη του και κοιμήθη στη μετάνοιά του. Πόλεμος και βοήθεια ιερομονάχου. Ιερομόναχος νέος που ασκήτευε μόνος του, κάποτε πολεμήθηκε ισχυρός και μη δυνάμενος να αντέξει τον σαρκικό πόλεμο, απεφάσισε να βγει στον κόσμο, να αποβάλει το σχήμα και να ζήσει ικανοποιώντας τις επιθυμίες του. Η χριστότητα και η ευσπλαχνία όμως του Θεού προνόησε το εξής για την σωτηρία του αδελφού. Ενώ περίμενε κρυμμένος στην Δάφνη μέχρι την ώρα της αναχωρήσεως για τον κόσμο, ξαφνικά τον έψαχνε ένας άγνωστος γέροντας που πρώτη φορά τον έβλεπε. Ήταν πολύ ηλικιωμένος, φορούσε παλαιά ράσα και μονολογούσε: «Ο παπάς, πού είναι ο παπάς να εξομολογηθώ? Ακούς παπά μου, είμαι 80 χρονών και πώς μου συνέβη ο πειρασμός σε αυτή την ηλικία? Έκανα αυτό και αυτό, εξομολόγηση, και τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά ό,τι και αν συνέβη, δεν απελπίζομαι, ποτέ δεν απελπίζομαι». Του φίλησε το χέρι, του είπε το όνομά του και έφυγε. Ο ιερομόναχος σάστησε στην αρχή, γιατί όσα του είπε ήταν αυτά που συνέβησαν στον ίδιο, και κατάλαβε ότι ο Θεός το απεκάλυψε τα δικά του και τον έστειλε για να τον διορθώσει. Ο ιερομόναχος, όταν συνήλθε από την έκπληξη, έψαξε να βρει το θεόπεμπτο γεροντάκι, αλλά αυτό είχε χαθεί. Ρώτησε ποιος είναι ο τάδε, αλλά κανείς δεν το γνώριζε. Όταν ο ιερομόναχος επέστρεφε στο κελί του με μεγάλη και υπεράνθρωπη προσπάθεια, συνάντησε πριν από την είσοδο του κελιού του πάνω στο μονοπάτι ένα τεράστιο φίδι σαν αυτά που έχουν στα τσίρκα, και μάλιστα χειμώνα καιρό, αρχές Δεκεμβρίου. Τέτοια φίδια δεν υπάρχουν στο Άγιον Όρος, και ο αδελφός εννόησε ότι το μεγάλο φίδι ήταν ο διάβολος μεταμορφωμένος, ο αρχιέκακος Όφης, ο πλανών και πειράζων τους μοναχούς. Ο γέρο Ιωσήφ διώχνει τον πειρασμό. Ένας ιερομόναχος σε κάποιο μοναστήρι που είχε το διακόνημα του Κυπουρού και έμενε στο σπιτάκι του κήπου, άκουγε κάθε νύχτα να χτυπά το κουδούνι της πόρτας του κήπου και ξυπνούσε. Στη συνέχεια άκουγε βήματα να κατεβαίνουν τα σκαλιά προς το υπόγειο και ένιωθε κάποιον να σκαλίζει τα εργαλεία και τα φυτοφάρμακα. Τον άκουγε, αλλά και νοερός τον έβλεπε σαν μια σκιά. Αυτό συνέβαινε κάθε νύχτα και είχε μεγάλη στεναχώρια. Ύστερα άρχιζε να κουνιέται το σπίτι σαν να γινόταν σεισμός. Όπως έμαθε ύστερα, μόνο εκεί συνέβαινε, ενώ στο μοναστήρι όλα ήταν ήσυχα. Ο ηγούμενος του είπε να κάνει λειτουργίες και αγιασμούς, αλλά πάλι συνεχίζονταν τα ίδια. Εκεί, στο σπίτι του Κυπουρού, προηγουμένως έμεναν εργάτες, έγιναν κάποια σκάνδαλα και ο πειρασμός φαίνεται είχε δικαιώματα. Κατά θεία πρόνοια συνέβη να αποκτήσει εκείνο τον καιρό λειψανάκι του γέρο Ιωσήφ του σπηλαιότου. Με ευλάβεια το μετέφερε στον κήπο και παρακάλεσε: «Θέλω να μου το αποδείξεις, γέρο Ιωσήφ, αν έχεις παρησία στον Θεό, διότι τόσο καιρό βασανίζομαι με τη σκιά που την βλέπω και την ακούω και με τον σεισμό». Από το πρώτο βράδυ έπαψαν όλα. Από τότε βεβαιώθηκε ο Κυπουρός ότι ο γέρο Ιωσήφ έχει παρησία στον Θεό. Οι δαίμονες εμποδίζουν από τον κανόνα. Κάποιος μοναχός πήγαινε τακτικά σε γνωστό του κελί για να λειτουργηθεί. Επειδή ήταν μακριά, πήγαινε από βραδύς και διανυκτέρευε. Κάθε νύχτα όμως ερχόταν ο πειρασμός και τον πείραζε. Άκουγε φωνές και θορύβους. Μια φορά του είπε ένας δαίμονας ταυτί: «Εμείς πάντα τέτοια ώρα ερχόμαστε». Και άρχισαν να τον τραβάνε από τα ράσα του και να φυσούν στο πρόσωπό του.
Εκείνος έμενε άγρυπνος λέγοντας την ευχή. Μόνο ένα βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα, που έφερε μαζί του και φόρεσε το μέγα και αγγελικό σχήμα. Και οι πατέρες του κελιού άκουγαν τις δαιμονικές φωνές στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτήν την ώρα έρχονταν για να εμποδίσουν τους πατέρες από τον κανόνα τους, γιατί τότε ξυπνούσαν για να κάνουν τον κανόνα τους. Στην αρχή, ενώ διάβαζαν εσπερινό, άκουγαν έξω φωνές και κτύπους σαν να γκρεμιζόταν το σπίτι για εκφοβισμό. Γέροντας Παλαιός γειτονικού κελιού εξήγησε ότι κάποιοι γεροντάδες παλιοί αυτού του κελιού έδωσαν δικαιώματα και γι' αυτό έρχονταν οι δαίμονες. Ο πλανεμένος ασκητής. Ήταν κάποιος στον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος έτρωγε μόνο 9 σίκα την ημέρα και έπινε νερό. Για χρόνια είχε αυτό το τυπικό. Δυστυχώς κλανήθηκε, διότι έκανε άσκηση χωρίς ταπείνωση και συμβουλή και πίστεψε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Πήγε να εξομολογηθεί και είπε στον πνευματικό: «Το ξέρεις ότι είμαι ο προφήτης Ηλίας? Μη με αναγκάζεις να σε εξετάσω, διότι ο προφήτης Ηλίας ήταν περιτετμημένος». Έφυγε αμετάπιστος. Αργότερα το κελί του πήρε φωτιά και αυτός δεν βρέθηκε. Μάλλον κάηκε. Υποστολή Ευωδίας Αγίου Λειψάνου. Ο ηγούμενος Ανδρέας Αγιοπαυλίτης είχε σε ευλάβεια το λείψανο του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο. Ευωδιάζει πάντοτε. Ο Σεφημέριος με αυτό ξεκινούσε να βγάζει τα λείψανα και με αυτό τελείωνε. Κάποτε ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης με μια παρέα πήγαν για προσκύνημα στον Άγιο Παύλο. Προσκύνησαν τα Άγια Λείψανα και όταν πήγε να τα βάλει στο ιερό, ο Παπανδρέας παρατήρησε ότι το λείψανο του Αγίου Διονυσίου δεν ευωδίαζε. Στενοχωρήθηκε και σκέφτηκε ότι αυτός είναι υπέτειος, διότι μάλλον σε κάτι έσφαλε και δεν είναι πλέον άξιος να αισθανθεί την ευωδία. Για μερικές ημέρες έβγαζε το λείψανο και δεν ευωδίασε και για τον λόγο αυτό είχε μεγάλη στενοχώρια. Ύστερα άρχισε πάλι να ευωδιάζει. Ήρθε πάλι ο πατήρ Θεόκλητος και συζητώντας ανέφερε στον Παπα Ανδρέα ότι την προηγούμενη φορά που ήρθε για προσκύνημα ένας από την παρέα του ήταν Εβραίος και αυτό το πληροφορήθηκε όταν επέστρεψε στο Διονυσίο. Τότε από κοινού απέδωσαν την υποστολή της Ευωδίας στην παρουσία του αβάπτιστου Εβραίου. Η ταπείνωση σβήνει πυρκαγιά. Ο Παπαφιλόθεος ο Γρηγοριάτης, ο Παλαιός, κάποτε θέλησε με ευλογία του γέροντά του να κάψει τα απόκλαδα για να καθαρίσει τον ελαιόνα στην τοποθεσία Παρθένιο. Όταν άναψε τη φωτιά, κατά παραχώρηση ίσως του Θεού φύσηξε αέρας δυνατός και άρχισε να παίρνουν φωτιά εκτός από τα κλαδιά και οι ελιές. Μετά η φωτιά προχώρησε και στο δάσος. Ο Παπαφιλόθεος κατέβαλε κάθε προσπάθεια όμως αδυνατούσε να την μαχητήσει. Φούντωσε η φωτιά γρήγορα και δυνατά. Έτρεξαν όλοι οι πατέρες της μονής, αλλά δεν πρόλαβαν να την περιορίσουν γιατί είχε εξαπλωθεί αρκετά. Το δάσος και οι ελιές ήταν επόμενο να καταστραφούν. Μαζί με τους πατέρες έτρεξε με τον μπαστούνι του και ο γυραιός ηγούμενος Παπασημεών. Γεμάτος από ιερή αγανάκτηση, σήκωσε το ποιμαντικό του ραβδί δείχνοντας προς τον Παπαφιλόθεο. «Ευλόγησον γέροντα, συγχώρησέ με, δεν το ήθελα. Μου κάψε το δάσος και ευλόγησον και συγχρόνως του έδωσε και μία με τον μπαστούνι. Ευλόγησον γέροντα, συγχώρεσέ με, μήπως το ήθελα να κάψω το δάσος?» Και ταπεινά πρόσθεσε: «Γέροντα, ανθρώπινη βοήθεια δεν υπάρχει. Ας αφήσουμε τώρα τη συζήτηση και ας καταφύγουμε στην Θεία Βοήθεια. Τίποτε άλλο δεν μας σώζει παρά μόνο η χάρις του Θεού.
Αμέσως κατέφυγαν στην προσευχή και ό του θαύματος. Παρουσιάστηκε αμέσως ένα σύννεφο πάνω από την φωτιά και έβρεξε πολύ, κατασβήνοντας την πυρκαγιά, ενώ ήταν Ιούλιος μήνας. Σώθηκε το δάσος με θαύμα του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας, χάρη στην ταπείνωση του Παπά Φιλοθέου. Προσήφιετο υπερυψωμένος. Ο γύρω Ανδρέας ο Γρηγοριάτης, ο παλαιότερος, διηγήθηκε την κοίμηση του Παπαφιλοθέου στον γέρο Εφρέν και εκείνος στον γέρο Αρσένιο, ο οποίος την κατέγραψε ως εξής. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο Παπαφιλόθεος, αδελφός της μονής μας, στις αρχές του 20ου αιώνα, πήγα να τον δω. Τον είχαμε βάλει στο γυροκομείο της μονής από καιρό. Είχαμε μαζευτεί 5-6 πατέρες γύρω του. Κάποια στιγμή μας παρακάλεσε να βγούμε λίγο έξω. Βγήκαμε όλοι και κλείσαμε πίσω μας την πόρτα. Περίεργος εγώ καθώς ήμουν, κοίταξα από το παράθυρο να δω τι κάνει. Και τι βλέπω. Γονάτισε σε στάση προσευχής και με τα χέρια του υψωμένα κοίταζε οικετευτικά τον ουρανό. Δεν άγγιζε καθόλου το σώμα του στο πάτωμα, αλλά στεκόταν στον αέρα μισό πύχη ψηλά. Έμεινα λίγη ώρα σαστισμένος, μην μπορώντας να αρθρώσω λέξη. Ύστερα από ώρα, δεν ξέρω πόση, συνήρθα κάπως και όταν μας φώναξε να μπούμε μέσα, τον βρήκαμε ήρεμα ξαπλωμένο στο στρώμα του. Μετά από λίγες ώρες κοιμήθηκε τον ύπνο των δικαίων και των οσίων. Γέροντας που δαιμονίστηκε. Κάποιος γέροντας φιλοξενούσε στο καλύβι του νέο δαιμονισμένο και από συμπόνια προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Ο γέροντας νίστευε πολύ και σχεδόν δεν κοιμόταν καθόλου. Κάποια μέρα, ενώ νοθετούσε το νέο, είδε ξαφνικά πάνω στο κεφάλι του ένα περιστέρι. Αμέσως σκέφτηκε ότι αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα και έπεσε να το προσκυνήσει. Την ίδια στιγμή ένιωσε ότι είχε δαιμονιστεί και έτρεξε σε γειτονικό κελί. Τους διηγήθηκε το πάθημά του και ζητούσε να του διαβάσουν εξορκισμούς. Από την σωματική του εξάντληση έπεσε λιπόθυμος. Δυστυχώς ενήργησε βεβαιασμένα και διάκριτα και δεν έλαβε υπόψη του των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν». Ο Θεός να γίνει ήλαιος στον αδελφό. Αμήν. Ο υποτακτικός που δεν ανέπαυσε τον γέροντά του. Κάποιος γέροντας στην έρημο είχε δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν θεληματάρης και παρήκος, γι' αυτό δεν ανέπαυε το γέροντά του. Όταν ήρθε η ώρα της κοιμήσεως του γέροντα, πήγαν οι υποτακτικοί του να πάνε την ευχή του. Ρώτησε τον πρώτο ποιος ήταν. Τον συγχώρησε και του έδωκε την ευχή του. Όταν πήγε ο άλλος ο θεληματάρης και είπε το όνομά του, ο γέροντας δεν το γνώριζε. «Ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Εγώ τέτοιο υποτακτικό με αυτό το όνομα δεν είχα», του είπε. Και έτσι δεν του έδωσε την ευχή του. Αυτός ο υποτακτικός αργότερα έπεσε σε πλάνη και σε αίρεση. Ρώσος μοναχός δια Χριστόν Σαλός. Ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος του Ρωσικού και έγινε μοναχός κάποιος αξιωματικός του τσαρικού στρατού στην Βαλτική θάλασσα. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα άρχισε να κάνει τρέλες. Ένα μεσημέρι ανέβηκε σε μια ψηλή καπνοδόχο και φώναζε.
τον κατέβασαν και τον έδιωξαν από το μοναστήρι. Πίστευαν ότι τρελάθηκε. Ήρθε στις Καριές και έκανε παρόμοια. Σε μερικούς απεκάλυπτε κάποια απόκρυφα από την ζωή τους και ύστερα πάλι φώναζε και έκανε σαλότητες. Έλεγε προφητικά, σε λίγα χρόνια θα άρχεστε στις Καριές με άλλο μέσο, γρήγορο, όχι με ζώα. Θα γίνουν δρόμοι. Ο παντοπόλης των Καριών, Χρήστος Ζέγκος, διηγήθηκε ότι κάποια μέρα ο Ρώσος που έκανε τον διαχριστόν σαλόν γύριζε και φώναζε δυνατά το Θεοτό και Παρθένε. Το έκανε παρατήρηση γιατί φωνάζει μεσημεριάτικα και απήντησε «Κύριε Χριστό, εγώ 3 μέρες θα σε ανησυχώ ακόμη, μετά θα φύγω». Όταν πέρασαν οι 3 μέρες και δεν φαινόταν στις Καριές, πήγαν, έψαξαν στο ερυπωμένο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που έμενε και τον βρήκαν ξαπλωμένο, τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος του, το στόμα του και τα μάτια του κλειστά, να έχει κοιμηθεί τον ύπνο των δικαίων. Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.